Καλησπέρα σε όλους μάγκες μου, καλώς ήρθατε στο σημερινό μας βίντεο, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Έχει πάρα πολύ καιρό να πούμε σε βιντεάκι, αλλά δεν είχε κυριολεκτικά τίποτα σε news για το Fortnite. Αλλά μην ανησυχείτε, αύριο μεγάλο update 19.20 θα εξετάσουμε τώρα μαζί τις πιθανές αλλαγές. Επίσης 10 ευρώ δωρεάν από την Epic Games για να αγοράσετε games που σας αρέσουν. Και έχουμε και διάφορα άλλα θεματάκια, άρα οπωσδήποτε μείνετε συντονισμένοι να εξετάσουμε μαζί το τι γίνεται. Εγγραφούλ αν είστε καινούργοι στο κανάλι, πάμε πολύ δυνατά. Ένα like στο βίντεο να μπει στις τάσεις. Και πάμε τώρα να ρίξουμε και μία ματιά στο item shop της ημέρας, που είναι πάλι τεράστιο, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα της κινέζικης πρωτοχρονιάς, που είναι και σπάνια. Βλέπετε εδώ το πρώτο feature tab, έχουμε Windwalker Echo, Lace Paradox και μαζί το Vision το Pickaxe. Μετά έχουμε την επιστροφή του Toon Meowsels, συνεχίζουμε με τον daily μας με τη Spartan Assassin και Safari, έχουμε κάποια πράγματα από το Matrix, μετά επέστρεψαν και οι ποδοσφαιρίστριες, οι παλιές, μαζί με όλα τους τα items, και έχουμε τον Green Goblin μαζί με τα υπόλοιπα collab skin μας που είναι η Arcane V, Arcane Jinx. Και μετά συνεχίζουμε με τα more offers που είναι όλα της κινέζικης προχρονιάς, όπως σας είπα και πιο πριν. Εδώ μάγκες έχει πάρα πολύ σπάνια πράγματα που βγαίνουν μια φορά το χρόνο. Και έχουμε και το υπερσπάνιο glider του Wukong, το Royal Dragon. Συνεχίζουμε με special offers και bundles, battle pass tiers και κλείνουμε με το Fortnite crew. Αυτό μάγκες μου είναι το τεράστιο μας item shop σήμερα. Αν πάρετε και οτιδήποτε, μην ξεχάσετε πρώτα βάλετε ένα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96, όπως σας το δείχνω στα αγγλικά, γιατί έτσι μπαίνετε στον giveaway μας που είναι σε 4 μέρες για 6.000 V-Bucks, μεγάλη κλήρωση για όσους στηρίζουν με τον κωδικό μου. Και εννοείται, εκτός από την κλήρωση, μπαίνετε και στα customs με V-Bucks και όλα αυτά. Άρα support the creator στο shop και epic name κάτω στα comments και είστε έτοιμοι. Και μιας και είπαμε για το Fortnite crew, αποκαλύφθηκε το crew pack του Φεβράρι, το οποίο μπαίνει αύριο στο shop. Είναι αυτός ο σκελετός της disco που ονομάζεται Aftermath. Και το crew pack θα έχει μέσα το skin, τον backbling του που είναι και reactive, το pickaxe του, 1000 V-Bucks και τον Battle Pass για όσους δεν το έχουν. Βλέπετε εδώ και το trailer και έχουμε και το skin πως είναι στο locker. Πρέπει να πω, είναι από τα ωραία crew packs και θα το αγοράσω το πιο πιθανόν. Έχει και δύο styles στο skin, νομίζω είναι μεγάλη βελτίωση από τη Sloan που είχαμε το Γενάρη. Επίσης, κάτι ενδιαφέρον που ανακάλυψε ο SheenanBR είναι ότι τα crew packs, από ό,τι φαίνεται, δεν είναι exclusive για κάθε μήνα, αλλά υπάρχει πιθανότητα να επιστρέψουν και στο μέλλον. Γιατί Epic Games χρησιμοποίησαν τη φράση «is rotating out for now», άρα φεύγουν για τώρα. Ίσως ξαναδούμε παλιά crew packs να ξαναέρχονται στο shop ή να τα προσφέρουν μέσω κάποιων bundles. Θα είναι ενδιαφέρον για κάποιους που ίσως έχασαν crew packs από παλιά ή θέλουν να πάρουν κάτι που πέρασε. Λοιπόν, ό,τι αφορά το crew pack και το shop το καλύψαμε, πάμε τώρα να δούμε το update 19.20. Μπήκε στα staging servers την προηγούμενη εβδομάδα, είναι επίσημο ότι θα βγει αύριο, το είπε και ο SheenanBR και οι υπόλοιποι leakers. Και το πρώτο μάγκες που θα έχουμε, που είναι και σίγουρο, είναι μία μείωση στο πόσα charges έχει το Spider-Man όπλων στο competitive όμως. Από 80 βολές, σφαίρες, χρήσεις, όπως θέλετε πείτε το, θα πάει στις 20. Και ο λόγος που το κάνει αυτόν η Epic Games, λέει, είναι για να χρησιμοποιείτε πιο στρατηγικά το συγκεκριμένο item και να μην το σπαμάρουν απλώς. Και συμφωνώ με αυτήν την αλλαγή, αλλά έπρεπε να έρθει και στα pubs, γιατί το Spider-Man έχει γίνει λίγο να πιού στα τελευταία. Είναι ωραίο mobility, δεν λέω, αλλά ίσως με 20 χρήσεις ο άλλος όντως να το χρησιμοποιούσε πιο προσεκτικά. Αυτή είναι η πρώτη μας αλλαγή για το update και μετά ξέρουμε κιόλας ότι αυτό το update που θα έρθει αύριο θα φέρει τον foundation, το skin, που είναι το secret mystery skin της season μας. Δεν θα μπει αύριο με το update, αλλά θα το βάλει στα files για να κάνει release την 5η, γιατί αν δείτε έχουμε χρονόμετρο το οποίο λέει σε 3 μέρες. Άρα 5η το απόγευμα ώρα 4 θα έχουμε έτσι ένα hotfix το οποίο θα φέρει το foundation. Απλά να ξέρετε ότι από αύριο θα έχουμε όλες τις πληροφορίες, θα μπει το skin στα files και όλα αυτά, παρόλο που ήδη ξέραμε ποιο είναι το skin, τι μοιάζει, πώς είναι στο locker, όλα τα αξεσουάρ είχα γίνει leaked. Αλλά φαντάζομαι αύριο είναι οι τελευταίες προετοιμασίες.
Όμως κάτι που θα μπει την Πέμπτη, το οποίο δεν έχουμε καμία ιδέα τι ακριβώς είναι, είναι τα Haven Masks, και αυτά βρίσκονται στον Battle Pass Tab και είναι μάσκες για το skin της Haven, το οποίο μπορούμε να φτιάξουμε μόνοι μας από ό,τι φαίνεται, ή τουλάχιστον να τις τροποποιήσουμε. Και γι' αυτόν δεν έχουμε καθόλου πληροφορίες, άρα αύριο επιτέλους θα μάθουμε τι γίνεται με αυτές τις μάσκες. Μετά έχουμε και τρεις περιοχές οι οποίες φημολογούνται ότι μπορεί να έρθουν αύριο με το update 19.20. Εννοείται δεν θα μπουν και οι τρεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Στο κάτω-κάτω έχουμε ακόμα δύο μεγάλα updates σε αυτήν τη season μέχρι την αλλαγή για season 2. Αλλά μία από αυτές τις τρεις που θα δούμε τώρα ίσως να έρθει αύριο, θα έλεγα. Και η πρώτη που είναι και η πιο πιθανή είναι το Covered Canyon, είναι η περιοχή της Imagined Order. Το καινούριο γκρότο, όπως το ονομάσαμε στα προηγούμενα βίντεο, έχουμε τις πιο πολλές πληροφορίες για αυτήν την περιοχή από όλες. Ξέρουμε ήδη ποιο θα είναι οι φρουροί σε αυτήν την περιοχή και το loot pool που θα έχουν, που είπαμε ότι θα υπάρχουν και κανονικοί Imagined Order Guards που θα έχουν μπλε όπλα, SMG και shotguns, αλλά θα υπάρχει και ο Iron Brute Boss, αυτός ο καινούριος χαρακτήρας, ο οποίος θα έχει το Mythic Stinger SMG, που θεωρείται από τα πιο δυνατά όπλα που θα έρθουν στο game, αφού το meta είναι το Stinger αυτή τη στιγμή. Επίσης μαζί με αυτόν ξέρουμε και πώς μοιάζει στο χάρτη η συγκεκριμένη περιοχή. Είδαμε την όψη της από πάνω, είπαμε ότι έχει helipad, έχει fragman, γενικά μοιράζεται πάρα πολλά χαρακτηριστικά με το παλιό γκρότο, και ξέρουμε και την τοποθεσία της που θα βρίσκεται. Άρα θα έλεγα αν μία περιοχή πρέπει να μπει θα ήταν αυτή. Οι άλλες δύο περιοχές έχουν πιο λίγα στοιχεία για το τι πρόκειται να γίνει. Η πρώτη είναι Toon Devourer, η σπηλιά, η καινούργια μας σπηλιά για το τέρας, η οποία βρίσκεται κάτω από την ανασκαφή, έξω από το Tilted, που έχουμε τα κόκκαλα του παλιού Devourer που πέθανε από το ρομπότ, και έχουμε ήχους οι οποίοι δείχνουν ότι εδώ θα υπάρχει κάτι ζωντανό μέσα, έναν καινούριο τέρας όπως αυτό που ήταν του Polar Peak, και θα κρύβεται μέσα στη σπηλιά. Αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ούτε assets στο πώς φαίνεται αυτή η περιοχή, ούτε κάποια άλλη πληροφορία. Και μετά έχουμε και μια τρίτη περιοχή, το The Seven Workshop, ένα καινούριο εργαστήρι για τους The Seven, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα φτιάξουν κάποιο είδους ρομπότ ή κάποιον καινούριο πύραυλο. Ίσως χρησιμοποιήσουν αυτά τα όπλα για να νικήσουν το τέρα στην Imagined Order, δεν γνωρίζω. Πάντως ξέρουμε ότι υπάρχει περιοχή Seven Workshop, αλλά μόνο το όνομα ξέρουμε δυστυχώς. Μετά μάγκες έχουμε και τρία όπλα τα οποία φημολογούνται να έρθουν στο επόμενο update, το 19.20, και εδώ θα έλεγα έχουμε πιθανότητες να δούμε και δύο από αυτά. Το πρώτο είναι ο χάρτης θησαυρού, ο οποίος έγινε ένα update ξανά για αυτήν τη season, μπήκε και το loot pool του chapter 3 να το δίνει, άλλαξαν και οι πιθανότητες στο τι μπορεί να δώσει ο χάρτης θησαυρού όταν βρείτε το sendooking και όλα αυτά. Και όπως τα βλέπω είναι έτοιμο για release. Και είπα ξανά σε προηγούμενα βίντεο πολύ ενδιαφέρον item. Μετά έχουμε το Machine Pistol, το οποίο περίμενα ότι θα μπει με την πίτσα, γιατί είχαμε gameplay την ίδια στιγμή, είχα γίνει leaked μαζί, μπήκαν και στο creative μαζί, αλλά τελικά δεν ήρθε το Machine Pistol με το συγκεκριμένο hotfix που έβαλε την πίτσα, αλλά ίσως το δούμε αύριο. Και μετά έχουμε και το Revolver, που και αυτόν υπήρχε φήμες ότι θα έμπαινε με την πίτσαν, ήταν έτοιμο να κάνει release, κατά κρίβεια βγήκε, αλλά έγινε ξανά vaulted αμέσως. Άρα αν έπρεπε να διαλέξω δύο από αυτά τα τρία items που μόλις σας είπα να μπουν αύριο, είναι το Machine Pistol και το Revolver. Με εμάς είναι το τι έχουμε, αυτά τα δύο θα έρθουν αύριο. Και μετά μάγκες μου έχουμε και κάτι τελευταίο, ένα teaser για skins από τον Donald Master, το οποίο στο Twitter του έγραψε έτσι μια περίεργη πρόταση για το ποιο χαρακτήρα θα έβαζε στο Fortnite, και λέει ότι δεν θα έβαζε ποτέ την Ariana Grande στο game, τουλάχιστον δεν το φαντάζονταν, αφού ξέρουμε ότι μπήκε τώρα τελικά με δύο skins μάλιστα, και κάνει tag από κάτω τον John Cena. Και αυτόν είναι έτσι μια αναφορά στη σειρά του John Cena, το Peacemaker, που έχει και αυτόν το super hero της DC, που φημολογείται εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι θα έρθει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Suicide Squad στο game. Άρα να περιμένετε ένα collab με τον Peacemaker. Ενδιαφέρον επιλογή, ο John Cena είναι και έτσι αγαπητός, άρα θεωρώ έναν καλό σκηνάκι. Και το τελευταίο μας θέμα μάγκες έχει να κάνει με έναν κουπόνι
που δίνει η Epic Games στο Epic Games Launcher. Για όσους παίζετε από PC ή έχετε τέλος πάντων λογαριασμό στην Epic Games, μπορείτε να το πάρετε τώρα και να κατεβάσετε όποιον game θέλετε από το store της με 10 ευρώ έπτωση. Φτάνει το game να είναι πάνω από 15 ευρώ. Αλλά έχει πολύ δυνατές προσφορές τώρα που μπορείτε να συνδυάσετε το κουπόνι, άρα αξίζει. Και θα σας δείχνω τώρα τη διαδικασία πώς να το πάρετε. Καταρχάς υπάρχει πιθανότητα να έχετε ήδη το κουπόνι αν κάνετε η διαδικασία αυτή που θα δείξω τώρα πιο παλιά. Αν το έχετε, άμα πάτε στο όνομα σας πάνω δεξιά και το πατήσετε, θα λέει στα coupons με μπλε coupon available. Άρα το έχετε και όταν κάνετε μία αγορά θα σας το βάλει αυτόματα στο checkout. Όμως, αν δεν σας γράφει κάτι εκεί, πρέπει να κάνετε αυτήν την εύκολη διαδικασία που θα σας πω τώρα. Πρώτον και κύριο, θα πάτε στο epicgames.com στο λογαριασμό σας. Αν δεν έχετε φτιάξει έναν, είναι πανεύκολο. Έτσι κι αλλιώς και να παίζετε στο PlayStation, είναι καλά να έχετε λογαριασμό στο epicgames.com. Και εδώ θα πατήσετε πάνω στο Communications tab, όπως σας δείχνω εδώ. Όταν πάτε στο Communications tab, θα πατήσετε εκεί που έχει δύο τετράγωνα που λέει Email and Subscribe και από κάτω Deselect All Preference Options. Θα πατήσετε και στα δύο Ναι για να τα έχετε selected. Άμα το κάνετε αυτόν, έχετε κάνει τη διαδικασία για να πάρετε το κουπόνι. Θα σας πούν ότι το έχετε και άμα κάνετε ξανά login, το πιο πιθανό στο Epic Games Store, θα δείτε ότι υπάρχει coupon available. Τουλάχιστον εγώ αυτόν έκανα και μου έδωσε το κουπόνι. Ξανατονίζω για να μην υπάρχουν απορίες, το συγκεκριμένο κουπόνι είναι μόνο για το Epic Games Store στο PC, για παιχνίδια που είναι πάνω από 15 ευρώ, συνδυάζεται και με άλλες προσφορές, αλλά το τονίζω δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί πάνω σε V-Bucks ή items του Fortnite. Όμως κάτι καλό είναι ότι μπορείτε να το βάλετε πάνω σε pre-orders. Άρα αν έχει κάποιον game που περιμένετε, μπορείτε να το πάρετε με μία έπτωση. Και το κουπόνι λύγει στις 27 του Φεβράρι. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μέχρι το τέλος του άλλου μήνα. Αυτό μάγκες μου ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Καλύψαμε το update 19.20, το κουπόνι της Epic, το Fortnite Crew. Ελπίζω σας άρεσε. Μην μου ξεχάσετε να κάνετε μία εγγραφούλα στο κανάλι, πολύ σημαντικό. Ένα like στο βίντεο. Και μαζί με αυτόν πάντα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 στο shop για να στηρίζετε με όλες σας τις αγορές αλλά να μπείτε και στο μεγάλο μας giveaway. Καλή συνέχεια σε όλους και να είστε πάντα καλά.